Με το χιούμορ και μετά στο ουσιαστικό. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πω κι εγώ, επειδή είχατε το ωραίο ρεπορτάζ πριν για τους πλανήτες που παρουσιάσατε. Mm-hmm. Δεν ξεχνάω τη φοβερή ατάκα που του ξέφυγε, λέω εγώ, κακό σχεδιασμό ήταν του Μητσοτάκη για τους εξωγήινους. Mm-hmm. Μόνο ένας εξωγήινος θα νόμιζε ότι στο παιχνίδι της πολιτικής και της επικοινωνίας, για μια σειρά στελέχη στη χώρα μας, δυστυχώς υπερβάλλει η επικοινωνία και όχι η πολιτική ουσία. Για να mm-hmm. μιλήσω λοιπόν για το θέμα του Ερντογάν. Το θέμα του Ερντογάν ήρθε, πέρασε, δεν άφησε μεγάλες λαμβοματιές, γιατί τις ξέραμε τις λαμβοματιές. Και επειδή έχω μιλήσει με πολύ απλό κόσμο, εμείς είμαστε λίγο παραπάνω σακατεμένοι από τα πολλά που ξέρουμε ή διαβάζουμε, mm-hmm. νομίζω πολλοί κόσμος για πρώτη φορά κατάλαβε με τους διαλόγους στο Προεδρικό Μέγαρο και αλλού, τι παίζεται, μέχρι πού και σε πόση ένταση ο γείτονας είναι σκληρός και σουλτάνος. Καλώς έγινε. Δεν θα πάω παραπέρα. Κατά τη γνώμη μου, καλώς ως πολίτη. Γιατί άκουσα και τη μάνα μου και πολύ άλλο κόσμο. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Σε προσέχω και σε παρακολουθώ. Διαχρονικός. Διαχρονικός. Αμοιβαίο είναι αυτό. Οκ. Για να είμαστε έτσι. Λέω λοιπόν, για τη δημοκρατία έχουμε, ενώ εκεί δεν έχουνε. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να θυμούνται όλοι. Να το θυμίζουμε στους συμπατριώτες μας, στους συμπολίτες μας, ότι αυτή τη δημοκρατία έχουμε, τη θέλουμε καλύτερη, με έντονη αντιπαράθεση και διάλογο. Και κριτική και πολεμική, αν θέλετε, αλλά μέσα στη Βουλή, μπροστά στις συζητήσεις των ενημερωτικών καναλιών όπως το δικό σας κλπ. Και καλά έκανε και πήρε τη συνέντευξη ο Παπαχελάς. Τώρα από εκεί και πέρα, το παιχνίδι πώς παίζεται για ένα σουλτάνο είναι γνωστό. Και ο σουλτάνος το προκαλεί είτε το επικοινωνιακό το δικό του, είτε αν θέλετε το πολιτικό το δικό του, είτε τις απειλές τις δικές του. Συνεπώς, εγώ θα απέφευγα να συζητάω ανάποδα. Άλλωστε, ούτε είναι η πρώτη φορά που την πήρε ο Παπαχελάς στη συνέντευξη. Ένα. Δεύτερο, να τελειώσω. Άφησε με λίγο τώρα. Πάνω στην κουβέντα. Ωραία, πάνω στην κουβέντα. Τα παιδιά ρωτάνε και λογικά, όχι τι λέει ο Ερντογάν, τι λέει ο Κοτζιάς. Ο Κοτζιάς λοιπόν είπε κάτι το οποίο το ξέρεις κι εσύ, το ξέρουν και οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, αλλά ο τονισμός που δίνει ο καθένας, να τον προσέχει ο καθένας. Εγώ λέω ότι η συνάντηση που έγινε ως επίσκεψη, καλώς έγινε. Ως πολίτης το λέω πρώτα. Και ξέρω και τις σκοπιμότητες που προσπάθησε και έπαιξε όσο τις έπαιξε ο Ερντογάν. Και ξέρω και τα όρια που μπορούσε να επιβάλλει η σημερινή, η χθεσινή και η αυριανή κυβέρνηση. Και επειδή είμαστε εδώ επαείοντες, ξέρουμε όλοι ότι πολλοί διεθνείς παράγοντες τους ενδιέφερε αυτή η συνάντηση και έβγαλε και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τουλάχιστον να το πω εγώ για όσους μας βλέπουν και μας ακούνε. Ποιο δηλαδή, τη συμφωνία του Ερντογάν σε σχέση με την επιστροφή ακόμα και από την Ερδοχώρα. Αν θα κρατηθεί. Εδώ είμαστε να το διαπιστώσουμε τις επόμενες 15 μέρες. Δεν είναι μικρό αυτό. Να τελειώσω, να τελειώσω αυτή τη φράση. Υποβαθμίζει λίγο την κουβέντα, μιλώντας τώρα για τον Ατζούν, τον Παπαχελά, νομίζω το πώς έγινε το επικοινωνιακό το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί νομίζω ξέρετε κι εσείς ότι υπήρχε μια συνεννόηση. Τι κερδίσαμε τα αποτέλεσμα. Υπήρχε μια συνεννόηση. Κοιτάξτε. Αλλά πήγε στην παραπολιτική. Ισχύει αυτό. Δεν είναι ακριβώς παραπολιτική. Να εξηγήσω όπως το κατάλαβα εγώ. Όπως το κατάλαβα εγώ, γιατί απεργούσαμε κιόλα. Λέω το εξής. Απεργούσαμε όπως απεργήσατε κι εσείς κτλ. Ξαναλέω. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία όπως η δικιά μας, σε ευρωπαϊκή διάσταση, mm-hmm. με τα προβλήματα, τα παιχνίδια, τις φεουδαρχίες, τα μέσα επικοινωνίας και όχι μόνο και αλλού, mm-hmm. το πρώτο σκέλος που μας ενδιαφέρει εμάς και ως πολίτες και ως δημοσιογράφους είναι η συζήτηση να γίνεται όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη, πιο πλήρης μεταξύ μας, μπροστά στους πολίτες, αρκετά αναλυτική. Mm-hmm. Τώρα, το πιο επικοινωνιακό λάθος θα κάνει ο σημερινός πρωθυπουργός, ο αυριανός, ο χθεσινός. Mm-hmm. Παίζει τη σημασία του. Άλλο είναι το θέμα που έχουμε μπροστά μας. Να κάνουμε πιο ουσιαστική, δημόσια και πιο πλήρη τη συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση που άλλωστε είμαστε ήδη σε παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Έχω μια εξήγηση γιατί κατέφυγε σε αυτό ο κ. Κοτζιάς. Γιατί ακριβώς ήθελε να μεταφέρει αλλού το ενδιαφέρον, εκεί στο παραπολιτικό, γιατί στο πολιτικό. Δεν μπορούσε να τεκμηριώσει αυτά τα οποία είπε. Γιατί αυτό το οποίο άφησε πίσω της αυτή η επίσκεψη, τελικά τι ήτανε. Εκεί πέρα που δεν υπήρχε συζήτηση για Λοζάνη, για μειονότητα. Μπήκε στο τραπέζι. Όχι μόνο μπήκε στο τραπέζι. Εξωθείται από την αντιπολίτευσή του ο Ερντογάν, οι οποίοι προχωρούν σε και ακόμα πιο σκληρές θέσεις. Πάντως είναι προτιμότερη η Ελληνική Βουλή από τη χθεσινή συνέντευξη του Πούτιν με 200 δημοσιογράφους που έπαιζε μονόδρομο ο σύγχρονος Τσάρος. Να τα θυμίζουμε αυτά στον κόσμο και μετά στην εσωτερική αντιπαράθεση. Ξεκινάει ο ένας και λέει 18 νησιά γκρίζα, βγαίνει ο άλλος μετά και λέει 132 και υπάρχει πια επισήμως στο τραπέζι το θέμα της μειονότητας με όρους αναβαθμισμένους. Δεν το συζητήσαμε ποτέ, λες, λοιπόν, το θέμα αυτό. Αντί λοιπόν να κουβεντιάζει αυτά ο κύριος Κοτζιάς, τα οποία κατέλειπε πίσω τα συζήτησε, τα συζήτησε, το ξέρεις. Τα συζήτησε τώρα, τα πέρασε. Κλείσαμε,
Παιδιά, θέλετε άλλες 3 ώρες. Θέλουμε, θέλουμε, γι' αυτό θα ζητήσουμε την επόμενη φορά λίγο παραπάνω χρόνο. Να το κάνουμε μια μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά.